Στις 12 το μεσημέρι εψάλλει εξόδιο σε ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιου στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Παύλου Καβάλας, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Η σωρός του μακαριστού Μητροπολίτου μεταφέρθηκε μετά το πέρας της εξόδια ακολουθίας με πομπή δια της οδού Ομονίας μέχρι του μνημείου του Αποστόλου Παύλου, πλάι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και από εκεί στην Ιερά Μονή του Αποστόλου Σύλλα προς ενταφιασμό. Υπενθυμίστε ότι ο μακαριστός υπέστη να κοπεί την ώρα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιεράχης κοντά στη Μητροπολιτική Κατοικία στην εκκλησιαστική κατασκήνωση της Μητρόπολης στη Θάσο. Το τραγικό συμβάν έγινε αντιληπτό από τον άνθρωπο που πήγε να το μεταφέρει στην επισκοπική οικία στη 1 το μεσημέρι. Κάτοικοι της περιοχής ανήσυχα τον ενημέρωσαν ότι είχε μείνει πολλή ώρα στη θάλασσα. Όταν ανεβρέθη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εντονή είναι η ανησυχία γονέων και φοιτητών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς το επίδομα ενοικίου δεν έχει κατατεθεί ακόμη στους λογαριασμούς τους. Πρόκειται για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ετησίως με πλαφόν τα 4 χρόνια. Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν κάποιες οικονομικές, γεωγραφικές, μαθησιακές προϋποθέσεις και για το Δημοκρίτη ο αριθμός τους είναι στους 2.300 φοιτητές σε σύνολο 15.000 πανελληνίως. Τις ανησυχίες σχετικά με το ζήτημα αντιλαμβάνει το αντιπρίτανες επί των οικονομικών θεμάτων Φώτης Μάρης, ο οποίος εξήγησε πως το Δημοκρίτιο δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, αντίθετος μάλιστα εργάζεται προς την ταχύτερη δυνατή επίλυση του ζητήματος μη έγκαιρης καταβολής. Να λάβει μέτρα προκειμένου να γίνει άμεση καταγραφή όλων των ζημιών με την πρόσληψη του απαραίτητου γεωτεχνικού προσωπικού και να επισπευστούν οι διαδικασίες ώστε να καταβληθούν έγκαιρα οι αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών στους πληγέντες αγρότες από τη χαλαζόπτωση της περασμένης Πέμπτης, καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αγροτικός Σύλλογος Τριγώνου. Όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, οι φτωχοί και μικρομεσαίοι αγρότες πολλών χωριών του Τριγώνου βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να καταστραφούνται καλλιέργειες και υποδομές και να χάνονται κόποι και έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς, με ρωτώ τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς σοδιά και εισόδημα. Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των δύο εταιριών κινητής τηλεφωνίας που θα εξυπηρετήσει κέραια που τοποθετήθηκε σε ταράτσα οικοδομής στη Συμβολή των Οδών Οψικίου και Στρατηγού Σαράφη καταθέτουν τις επόμενες ημέρες οι δύο δικηγόροι της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων της περιοχής Μεταμόρφωσης Σωτήρος στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης δήλωσαν ότι σε δεύτερο χρόνο θα καταθέσουν τις υπάψεις λειτουργίας της κεραίας και απομάκρυνσή της. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την τοποθέτησή της επικαλούμενοι λόγους πρόκληση κινδύνου για τη δημόσια υγεία, καθώς η κεραία βρίσκεται πολύ κοντά σε σχολικά συγκροτήματα. Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής προχώρησαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους τους υπάρχει επιστημονική αμφισβήτηση για το αν είναι επιβλαβής η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και πως μόνο για το λόγο αυτό δημιουργείται εκμήριο υπέρ της δημόσιας ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λόγω κεραία θα εξυπηρετήσει δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες έχουν λάβει νόμιμη άδεια τοποθέτησης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους δικηγόρους, η ιδιοκτήτρια της οικοδομής φέρεται να έχει ζητήσει εγγράφος στη λύση της σύμβασης με την εταιρεία.